Δήμαρχε, θα θέλω να μας πεις, καταρχήν, πες μας πού βρισκόμαστε, σε αυτό τον υπέροχο χώρο. Ναι, αυτός ο υπέροχος χώρος είναι το πάρκο του λαού στη Στυλίδα. Νομίζω ότι είναι ένας χώρος ο οποίος γενικά δεν υπάρχει σε άλλους δήμους τέτοια δυνατότητα ανάπλασης και αξιοποίησης τόσων ωραίων και μεγάλων χώρων. Λοιπόν, εμείς έχουμε κάνει προσπάθεια από την πρώτη στιγμή να γίνει καθαρισμός αυτού του χώρου, να συντηρηθεί, γιατί η κατάσταση την οποία όταν το παραλάβαμε δηλαδή, δεν ήταν αυτό το οποίο θέλουμε για τους δημότες και να μας εκφράζει σαν Δήμο. Το καθαρίσαμε, κάναμε ό,τι μπορούμε, καθαρίσαμε το θέατρο, δημιουργήσαμε ένα γήπεδο μπάσκετ μέσα στο χώρο αυτό, κατασκευάσαμε ένα καινούριο, φτιάξαμε εδώ πέρα, επαναφέραμε πάλι τη λίμνη σε λειτουργία. Πρέπει να πω ότι σε αυτό το χώρο εδώ πίσω υπήρχαν κάποιες εγκαταστάσεις ηλεκτρικές, βάνες κτλ. Τα οποία έπρεπε οπωσδήποτε να φύγουν σε κάθε περίπτωση, γιατί ήταν επικίνδυνα, ήταν στον αέρα, είχαν βγει τα καλώδια, επικίνδυνα για να γίνει οποιαδήποτε βραχυκύκλωμα, να χτυπήσει άνθρωπος και ακόμη χειρότερα. Φτιάξαμε λοιπόν τη λίμνη, φτιάξαμε την παιδική χαρά και θεωρώ ότι είναι μία από τις ωραίες παιδικές χαρές, ίσως και από τις ωραιότερες της Φθιώτιδας, γιατί έχει και το χώρο και τα λοιπά. Γενικά στην Ελλάδα δεν υπάρχουν πάρκα μέσα στην πόλη. Εσείς είστε τυχεροί, έχετε ένα τόσο μεγάλο πάρκο. Και τόσο μέσα όμορφο, στην πόλη. Ναι, και τόσο όμορφο. Στόχος μας είναι να το συντηρούμε, να το διατηρούμε και να το αναβαθμίζουμε συνεχώς. Φτιάξαμε και το βαγόνι εδώ που βλέπετε, το οποίο βέβαια ήταν σε αθλία κατάσταση. Το επισκευάσαμε. Τώρα μπορεί αυτό να φιλοξενήσει οτιδήποτε. Μάλιστα τα Χριστούγεννα γίνανε κάποιες εκδηλώσεις εδώ των παιδιών. Και πραγματικά το χαρήκαν τα παιδάκια. Προχωράμε πιο εκεί στη συνέχεια με τη χρηματοδότηση της περιφέρειας για 150.000 ευρώ, με τη μελέτη την οποία εμείς έχουμε εκπονήσει σαν Δήμος. Θα γίνει αποκατάσταση της περίφραξης του πάρκου. Θα μπουν και κάποιες πόρτες σειρώμενες κτλ. Επίσης θέλω να πω ότι έχουμε φτιάξει και το μνημείο. Δηλαδή τα μάρμαρα του το επισκευάσαμε πλήρως. Οι πόρτες λοιπόν θα μπουν στο πάρκο. Θα κατασκευαστεί ένα τρίτο γήπεδο τένις, γιατί θέλουν εδώ, υπάρχουν έτσι φανατικοί του αθλήματος αυτού, δημότες και όχι μόνο δικοί μας, αλλά και από άλλους δήμους. Και πραγματικά και εμείς υποστηρίζουμε αυτή την προσπάθεια. Υπάρχουν και άλλα πραγματάκια που πρέπει να γίνουν μέσα στο πάρκο. Θα τα φτιάξουμε στη συνέχεια, θα τα δούμε. Έχει καθαριστεί όλο το θέατρο μέσα. Ο στόχος είναι μέσα την άνοιξη και το καλοκαίρι να φιλοξενήσουμε παραστάσεις. Να το κάνουμε δηλαδή χώρο προσέλευσης κοινού ανθρώπων που θέλουν να διασκεδάσουν ή να κάνουν κάποια. Ναι, ακριβώς. Θεού θέλοντος και κορονοϊκού επιτρέποντος. Σωστά. Αυτά για το πάρκο σε γενικές γραμμές. Εδώ όμως δίπλα τώρα υπάρχει και αυτό το τεράστιο κτίριο, παλιό εργοστάσιο λεωργίας. Ναι, ναι. Το οποίο εδώ έχετε λοιπόν το ανοιχτό θέατρο. Θα έχουμε και κλειστό. Και κλειστό. Για πείτε μας δύο λόγια, γιατί ήταν πολύ εντυπωσιακό όλο αυτό που είδαμε λοιπόν, ότι θα γίνει. Ο στόχος λοιπόν ποιος ήταν της Δημοτικής Αρχής, να αναβαθμίσουμε και να αλλάξουμε σελίδα στο Δήμο. Και να κάνουμε κιόλας, είχα πει προεκλογικά, το Δήμο Στυλίδας, όχι πέρασμα, αλλά προορισμό. Να έρχεται ο κόσμος εδώ γιατί τους αρέσει η Στυλίδα. Αυτό λοιπόν το κτίριο της Δάνεξ. Δάνεξ ήταν το πρώτο εργοστάσιο που φιλοξενήθηκε εδώ και κατασκευάστηκε. Στη συνέχεια πέρασε στην Ελεοργική και από τις προηγούμενες δημοτικές αρχές αγοράστηκε το κτίριο. Αυτό πέρασε στο Δήμο. Αυτό στη συνέχεια χρησιμοποιείται μέχρι στιγμής σαν συνεργείο. Τα απορριμματοφόρα μπαίνουν εδώ, το βράδυ μένανε μάλλον μέχρι στιγμής και ο στόχος ο δικός μας λοιπόν ήτανε αυτό το όμορφο κτίριο και που έχει και μια ιστορική αξία για το Δήμο Στυλίδας, να μετατραπεί σε ένα πολιτιστικό χώρο. Σε ένα χώρο που να δέχεται και αυτό, όπως είπατε, να έχουμε και ένα κλειστό θέατρο, με πρόσβαση σε ανθρώπους που έχουν κινητικά προβλήματα, αμαία δηλαδή, και γενικότερα όλο το υπόλοιπο να αλλάξει μορφή. Διότι ένας χώρος
δίπλα στην πλατεία της Στυλίδας, δίπλα σε αυτό το όμορφο πάρκο, να λειτουργεί ως συνεργείο, δεν θα ήταν το καταλληλότερο. Δεν θέλα, εγώ προσωπικά, σαν δήμαρχος και γενικώς, οι συνάδελφοί μου και οι δημότες μου δεν θα το επιθυμούσαν να είναι αυτό χώρος συνεργείου, δηλαδή αποθηκών κτλ. Μπήκαμε λοιπόν στη διαδικασία να τροποποιήσουμε τη μελέτη. Είχαμε βρει λοιπόν ένα ποσό από την προηγούμενη δημοτική αρχή της τάξης των 2.400.000 ευρώ για να γίνει επανάχρηση αυτού του κτηρίου, να γίνει δηλαδή ξανά συνεργείο όπως ήταν η αρχική τους πρόταση και να κατασκευαστεί και το θέατρο, το οποίο όμως τα χρήματα αυτά ήταν πάρα πολύ λίγα για να γίνει, να κατασκευαστεί αυτό, έστω και αυτό το οποίο είχαν υποβάλει, δηλαδή το αίτημα που είχαν υποβάλει. Γιατί όταν πήραμε τη μελέτη, είχαν κάνει μια προμελέτη, μια προεκτίμηση. Όταν εμείς πήραμε την προμελέτη και είδαμε ότι έπρεπε να γίνουν βασικά πράγματα στο κτίριο, το βασικότερο ποιο είναι? Είναι η υποστήριξη του κτιρίου αυτού, γιατί είναι κοντά στη θάλασσα και έπρεπε να γίνουν, να έγινε μελέτη υποστήριξης του κτιρίου, η οποία ξεπερνούσε τα 2 εκατομμύρια. Επιπλέον αυτό έχει αμίαντο στέγη, πρέπει να μεταφερθεί με ειδική, είναι ειδικός τρόπος που μεταφέρεται ο αμίαντος και καταστρέφεται στη Γερμανία από ό,τι γνωρίζω. Και γενικότερα δεν θα υπήρχε περίπτωση αυτό το κτίριο να κατασκευαστεί, να επανακατασκευαστεί ή να συντηρηθεί με τα χρήματα τα οποία είχαν διεκδικήσει τότε. Μπήκαμε λοιπόν στη λογική να αλλάξουμε αφενός τη φιλοσοφία του κτιρίου αυτού, βεβαίως να κατασκευάσουμε το θέατρο, αλλά να το κάνουμε πλούσιο, σωστό και να μπορεί να φιλοξενεί παραστάσεις και να είμαστε περήφανοι γι' αυτό, με τους χώρους και τον εξοπλισμό που απαιτείται, να κατασκευάσουμε όλο τον υπόλοιπο χώρο, αφού τον υποστηρίξουμε πρώτα βεβαίως, να είναι ένα κτίριο το οποίο να μην κινδυνεύει ούτε το κτίριο ούτε οι άνθρωποι που μπαίνουν μέσα και το επισκέπτονται, και γενικότερα ένα χώρο επισκέψιμο στο κέντρο της Στυλίδας. Δεδομένου ότι ήδη έχουν ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Πανός, ο οποίος είναι δίπλα μας, ήδη έχουν εγκρίνει 1.000.000 ευρώ για την ανακατασκευή της πλατείας της Στυλίδας. Άρα λοιπόν είμαστε στο κέντρο του Δήμου μας, έτσι, στην πρωτεύουσα του Δήμου μας, που όλο το κέντρο αυτή τη στιγμή είναι σε φάση ανάπλασης. Και η δημοτική αγορά, από ό,τι είδαμε. Η δημοτική πρόσφατα αγορά είναι σε αυτό πάλι τη χρηματοδότηση της περιφέρειας και αυτό. Επίσης την πλατεία, εμείς τη μελέτη την πλατεία την εκπώνησε ο Δήμος και θα την χρηματοδοτήσει η περιφέρεια. Είμαστε στη φάση να ξεκινήσει, να παραδοθεί η μελέτη, ολοκληρώσαμε τις διαδικασίες και να ξεκινήσει η δημοπράτηση του έργου. Όπως και της αγοράς έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοπράτησης, ξεκινάει τις επόμενες μέρες η ανάπλαση της αγοράς, η οποία είναι και αυτή ένα στολίδι για το Δήμο, αν γίνει σωστά. Σύντομα δηλαδή θα αλλάξει η εικόνα όλο του κέντρου, το της κέντρο πόλης, της Στυλίδας. Και ένα αντιπλημμυρικό, γιατί μέσα εδώ έχουμε κάνει και αντιπλημμυρικά εμείς, σαν Δήμος, και εξωτερικά υπάρχει ζήτημα υπάρχει πάλι ένα αντιπλημμυρικό που θα γίνει και αυτό από την περιφέρεια. Ναι, Δήμαρχε, αυτό είναι ο στόχος μας. Χαιρόμαστε που ο πολιτισμός είναι στον πρώτο στόχο του δικού σας Δήμου. Όμως τώρα μας ακούει ένας δημότης σας, θα λέει: ωραία όλα αυτά, ωραία για τον πολιτισμό, ωραία φτιάχνουμε τα παλιά τα κτίρια, τα νεκαινίζουμε, ωραία μας λένε για παραστάσεις. Τα προβλήματα που έχει στη Λίδα ο δημότης, ο Δήμος τι κάνει? Λοιπόν, τα προβλήματα που ο Δήμος στη Λίδα είναι ένας Δήμος αγροτικός κυρίως, έτσι δεν είναι? Ο Δήμος στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, δύο πράγματα έχει δρομολογήσει. Το ένα είναι το αρδευτικό δίκτυο, το οποίο προσπαθούμε να το επανακατασκευάσουμε, να το κατασκευάσουμε έτσι ώστε να μην χάνεται καθόλου το νερό και να είναι όπως πρέπει για να οι αγρότες να ποτίζουν τα κτήματά τους. Και το δεύτερο, η αγροτική οδοποιία. Και στα δύο έχουμε σταθεί ακριβώς από πάνω σε αυτό. Για την αγροτική οδοποιία, ήδη από το πρόγραμμα Αντώνη Στρίτσης έχει εγκριθεί ποσό του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, με μελέτη την οποία έχουμε υποβάλει βεβαίως και ήταν όρημη και κρίθηκε και έτσι πήραμε τα χρήματα αυτά, και αυτά θα δημοπρατηθούν μέσα στο αρχές Μαρτίου. Μέχρι το καλοκαίρι πιστεύω θα έχουμε, γιατί πρέπει να πω στον κόσμο ότι οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες και είναι οι γραφειοκρατικές διαδικασίες. Ο Δήμος είναι έτοιμος, όμως
Υπάρχουν κάποια διαστήματα τα οποία ο νόμος μας υποχρεώνει να διατηρήσουμε και να ξεκινήσουμε το έργο. Επίσης έχουμε ετοιμάζουμε τώρα για υποβολή δεύτερο κομμάτι για την αγροτική οδοποιία, άλλες δύο προτάσεις υποβάλλουμε και πιστεύουμε ότι και αυτές θα εγκριθούν. Αυτό είναι στο το προηγούμενο ΕΣΠΑ, είμαστε και εκεί έτοιμοι, υποβάλλουμε. Όσον αφορά για το αρδευτικό δίκτυο, έχουμε ολοκληρώνει και αυτό, υποβάλλουμε μέσα στον Απρίλιο μελέτη γύρω στα 2 εκατομμύρια περίπου προϋπολογισμού για το αρδευτικό δίκτυο για την Στυλίδα, δηλαδή το ορεινό που λένε εδώ οι δημότες, αυτό να κατασκευαστεί πλήρως, να εξυγχρονιστεί. Είμαστε έτοιμοι επίσης να ξεκινήσει και αυτό τον επόμενο μήνα το αρδευτικό δίκτυο των Μήλων, στην περιοχή των Μήλων. Και αυτό είναι έτοιμο, έχει δημοπρατηθεί, έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία, περιμένουμε τα γραφειοκρατικά όπως είπα. Θέλουμε επίσης να προχωρήσουμε σε αρδευτικό δίκτυο για την κοινότητα της Παρτιάς και αυτό έχουμε κάνει κάποιες προμελέτες και προεκτιμήσεις κτλ. Αυτό είναι το επόμενο διάστημα. Σε πρώτη φάση, δηλαδή στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Δήμου, είναι αυτά, δηλαδή αγροτική οδοποιία, σωστή αγροτική οδοποιία. Τώρα, σε καθημερινή βάση, βεβαίως, με τα μηχανήματα του Δήμου, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Αυτό που θυμόμαστε εδώ στο Δήμο Στυλίδας είναι ότι υπήρχε μεγάλο πρόβλημα με το αποχετευτικό. Mm-hmm. Σε τι φάση βρίσκεται, προχωράει λοιπόν, αυτό το έργο? Ωραία, και το αποχετευτικό. Καταρχάς, για την πόλη της Στυλίδας είχε γίνει μία σύνδεση με το βιολογικό της Λαμίας. Τώρα εμείς ολοκληρώνουμε τις συνδέσεις. Δεν είχαν ολοκληρωθεί οι συνδέσεις για να μπορούν τέλος πάντων οι δημότες τα σπίτια να συνδεθούν με το δίκτυο. Αυτό που να είναι, τις επόμενες μέρες ολοκληρώνεται για την πόλη της Στυλίδας. Τη μελέτη τώρα που βρήκαμε μία πάλι μισή, να το πω εντός εισαγωγικών, μία ημιτελή ας πούμε μελέτη για την αποχέτευση και το βιολογικό του παραλιακού μετόπου Ράχης Καραβομήλου. Πήραμε λοιπόν αυτή τη μελέτη, την ολοκληρώσαμε, αλλάξαν πάρα πολλά δεδομένα σε αυτή τη μελέτη γιατί δεν είχε ολοκληρωθεί και την καταθέσαμε και αυτή στο πρόγραμμα του Τρίτσις, όμως αυτή είναι, δηλαδή το ύψος αυτής του προϋπολογισμού για την κατασκευή αυτού του έργου είναι κοντά στα 20 εκατομμύρια. Έχουμε κάνει κάποιες ενέργειες να χρηματοδοτηθεί αυτό το έργο από άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο και πιστεύω το επόμενο διάστημα θα είμαστε σε θέση να πάρουμε και την οριστική θετική απάντηση και να εκταμιευτούν αυτά τα χρήματα. Πιστεύω ότι μέχρι το καλοκαίρι θα έχουμε και μία απάντηση γι' αυτό. Τώρα υπάρχει μία μελέτη την οποία τη βρήκαμε βέβαια λίγο αργά σχετικά γιατί υπήρχε, ξέρετε, μέχρι να ταξινομηθούν κάποια πράγματα μέσα στο Δήμο, να νοικοκυρέψουμε το Δήμο, να αλλάξουμε λίγο όλους τους χώρους τέλος πάντων και να μπουν σε μια σειρά τα πράγματα και ακόμη έχουμε δουλειά, να υπάρχει δηλαδή ένα αρχείο, να ξέρουμε τι ψάχνουμε, πού θα το βρούμε και πώς θα το βρούμε. Βρήκαμε λοιπόν σε τελική φάση μία μελέτη για την αποχέτευση και βιολογικός της γλύφας. Αυτή, εφόσον μου δοθεί η εντολή ανανέωσης της εμπιστοσύνης των δημοτών για την επόμενη θητεία του Δήμου, στο Δήμο Στυλίδας, εγώ υπόσχομαι ότι αυτό το έργο θα γίνει οριστικό. Θα ολοκληρωθεί και θα γίνει πλέον ό,τι χρειάζεται για να μπούμε σε νέα φάση. Θα χρειαστεί οπωσδήποτε κάποια ενημέρωση και αυτή η μελέτη έτσι, να είναι σε επικαιροποίηση κατά κάποιον τρόπο και να διεκδικήσουμε χρήματα για να γίνει αυτό. Συγκρατούμε ότι θα συνεχίσετε και η επόμενη θητεία. Ναι. Ναι, θέλω να ολοκληρώσω αυτό το όραμα που είχα για το Δήμο Στυλίδας και πιστεύω ότι ακόμη και αυτοί που δεν είναι καλόπιστοι βλέπουν τη διαφορά, βλέπουν τον αγώνα που γίνεται. Δήμαρχε, ειλικρινά, ο κορονοϊός ήταν και για εσάς εμπόδιο, γιατί όπως και να το κάνουν παγκοσμίως εμπόδιο σε πολλά βεβαίως πράγματα. Βεβαίως ήταν. Κοιτάξτε, ήταν εμπόδιο από τη μία, διότι δεν έχω βγει να μπορέσω να ενημερώσω τους δημότες για αυτά τα οποία πράγματα κάνουμε. Τα καθημερινά ή τα πολύ μεγάλα, όπως σας είπα πριν. Αλλά από την άλλη, επειδή ουδέν κακό να μη γες καλού,
μου έδωσε εμένα προσωπικά το χρόνο να είμαι στο γραφείο μου πάρα πολλές ώρες και να δουλέψω αυτά που έπρεπε να κάνω για να έχουμε αυτές τις εξελίξεις. Πρέπει να πω στον κόσμο ότι τίποτα δεν χαρίζεται, τίποτα δεν δίνεται εύκολα. Όλα αυτά τα οποία ξεκινήσανε τώρα και φαίνονται, έχει γίνει προετοιμασία και διεργασία του προηγούμενου διαστήματος, διότι όλα αυτά θέλουν δουλειά, πολλή δουλειά. Και πραγματικά, αυτοί που βλέπουν, που έρχονται και περνάνε, βλέπουν ότι εγώ είμαι εκεί κάθε μέρα και πασχίζω για το καλύτερο. Αυτός είναι ο στόχος μου. Δίπλα μας έχουμε το λιμάνι. Πότε θα γίνει η στυλίδα? Ναι. Πόλη δίπλα στη θάλασσα. Κοιτάξτε να σας πω, είναι μεγάλο, πολύ μεγάλο αυτό το στοίχημα και εδώ εγώ θα μπορώ να πω μόνο αυτό το κομμάτι στο οποίο θα μπορούσα να συνεισφέρω εγώ σαν δήμαρχος. Δηλαδή, παλέψαμε πάρα πολύ. Ο Περιφερειάρχης και εγώ με τις δικές μου τις ενέργειες, στο πλαίσιο πάντα διακριτικά και στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μου, κάναμε μεγάλη προσπάθεια για να ολοκληρώσουμε τη μελέτη, η οποία ξεκίνησε εδώ και αρκετά χρόνια, τη μελέτη για την ανάπλαση και την επέκταση και την εκβάθυνση του λιμανιού της Στυλίδας. Είμαστε τυχεροί, ολοκληρώθηκε αυτή η μελέτη. Αυτή η μελέτη έχει προϋπολογισμό έργου γύρω στα 15 εκατομμύρια περίπου, ίσως και λίγο περισσότερο. Τώρα πια θα πρέπει να διεκδικήσουμε, να ψάξουμε, να βρούμε πόρους, να βρούμε τρόπο χρηματοδότησης για να, καταρχάς, να αλλάξει όψη το λιμάνι. Τι περιλαμβάνει αυτή η μελέτη? Το λιμάνι θα γίνει μεγάλο λιμάνι, όσα ήθελε η περιοχή? Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Το λιμάνι, ναι, θα μεγαλώσει. Γίνεται επέκταση του λιμένα, της προβλήτας και αριστερά και δεξιά. Υπάρχει και πρόβλεψη για να γίνει μαρίνα. Αλλάζει όλο το παραλιακό αυτό, όπως καταλαβαίνετε. Δεξιότερα, αν θυμάμαι καλά, υπάρχει και μία και δημιουργία ιχθυόσκαλας. Δηλαδή, αλλάζει γενικότερα. Το λιμάνι αυτό είναι ένα λιμάνι το οποίο θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ λειτουργικό και να βοηθήσει την ανάπτυξη όλης της περιοχής. Λόγω της βιομηχανικής ζώνης, λόγω του τρένου και λόγω της εθνικής οδού που είναι δίπλα μας. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα θα διεκδικήσουμε και το επόμενο διάστημα. Για τη Φθιώτιδα, οι περιοχές της οδήμου σας είναι ένα μέρος στο οποίο έρχεται λίγο πολύ από τη Λαμία, ερχόμαστε εδώ για τα μπάνια μας, το καλοκαίρι και οτιδήποτε. Πώς θα στηρίξει ο Δήμος αυτούς τους επιχειρηματίες που πέρασαν λίγο δύσκολα, είτε στην Αγία Μαρίνα, είτε στις Ράχες, είτε στον γενικά στις περιοχές που δεν πέρασαν καλά τα τελευταία χρόνια. Επαγγελματίες, λέτε. Στον τουρισμό, στην εστίαση. Στον τουρισμό. Κοιτάξτε, ο Δήμος Στυλίδας ενδείκνυται για οικογενειακό τουρισμό. Δεν έχουμε τις παραλίες της Κιάθου. Έτσι. Είναι μία περιοχή, οι θάλασσές μας είναι καθαρές, γιατί ελέγχουμε συνέχεια, αλλά είναι για οικογενειακό τουρισμό. Δηλαδή, είναι για τις οικογένειες που θέλουν να έχουν τα παιδιά τους δίπλα να τα βλέπουν, που θέλουν να πάνε στο ταβερνάκι. Αυτά τα διαθέτει ο Δήμος μας. Έχει τέτοια δυνατότητα. Λείπουν βέβαια οι υποδομές, τα μεγάλα ξενοδοχεία, όλο αυτό, αλλά αυτά για να γίνουν πρέπει να υπάρχει μία προοπτική εξέλιξης, δηλαδή να δουν ένα Δήμο που έχει ένα ωραίο κέντρο, έχει έναν ωραίο χώρο να περπατήσει κανείς. Να γίνει τόπος προορισμού και όχι δηλαδή, πέρασμα, όπως θέλει, είπατε. Θέλει ακριβώς αυτό. Θέλει διεργασία, επεξεργασία, αν θέλετε, και θέλει στόχευση, όχι μόνο όμως από τη Δήμαρχο και από το Δήμο, αλλά και γενικότερα από πολλούς φορείς, συλλογικά δηλαδή, να πάμε, να δούμε πώς μπορούμε να εξελιχθούμε. Υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης, ακόμη περισσότερο, δηλαδή και να έρθει κόσμος εδώ και οι δημότες να ικανοποιούνται με αυτό που βλέπουν, αλλά και οι επιχειρηματίες να μπορούν να σταθούν στα πόδια τους. Τώρα, στο πλαίσιο, αν με ρωτάτε, το οικονομικό κομμάτι, ο Δήμος δεν έχει εισόδημα, ας πούμε, αν θέλετε, από τους επαγγελματίες. Ελάχιστα είναι αυτά τα οποία εισπράττει και μάλιστα τώρα με τον κορονοϊό αφήσαμε λίγο τα πράγματα πιο χαλαρά, γιατί δεν θέλουμε να επιβαρύνουμε τον κόσμο που, ξέρετε, ήταν όλο αυτό πάρα πολύ δύσκολο για όλους. 2,5 νομίζω χρόνια είστε δήμαρχος, γυναίκα δήμαρχος, εσείς και αντίστοιχα και της Τηθωρέας, οι δύο γυναίκες στη Φθιώτιδα. Πώς είναι τα πράγματα σε ένα αντροκρατούμενο μετά από 2,5 χρόνια εμπειρίας? Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι με αντιμετωπίζουν διαφορετικά όπως θα αντιμετωπίζανε και έναν
και έναν άντρα δήμαρχο, δεν έχει διαφορά. Απλά εμείς οι γυναίκες μας αρέσει περισσότερο, αν θέλετε, το νοικοκύρεμα του οίκου μας και ο οίκος μας είναι ο Δήμος. Θέλω, ήθελα και θέλω ακόμη να ολοκληρώσω κάποια πράγματα όσον αφορά τα εσωτερικά του Δήμου, δηλαδή να λειτουργεί ο Δήμος καλύτερα για όφελος του βέβαια των Δημοτών και γι' αυτό το λόγο κάνω μια προσπάθεια. Αυτή είναι η διαφορά μας. Ότι εμείς οι γυναίκες θέλουμε πιο τακτοποιημένα τα πράγματα του οίκου μας. Τακτοποιημένα, νοικοκυρεμένα. Ωραίες λέξεις. Τα οικονομικά τους, του Δήμου, έτσι. Την, αν θέλετε, την τάξη των θεμάτων, σας είπα και πριν, δηλαδή να μπορώ να βρω τι είναι πού, ποιο είναι, τι μπορώ να κάνω από αυτό, τι δεν μπορώ. Και αν θέλετε και σαν, σαν πρώην ιδιότητά μου ως μαθηματικού, τα θέλω τα πράγματα ταξινομημένα. Θέλω κάθε τι να ξέρω πού βαδίζω και ποιο είναι το επόμενο βήμα και αν θα πετύχω το επόμενο βήμα και πώς θα το πετύχω. Ένα μόνιμο πρόβλημα που υπάρχει, βέβαια το έχουν όλοι σχεδόν οι Δήμοι, ειδικά αυτοί που είμαστε κοντά στην Αθήνα, έχετε τα δέσποτα παραδείγματος χάρη. Ναι. Ίσως αυτό είναι το μοναδικό που υποσχέθηκα έτσι εντός εισαγωγικών προεκλογικά και δεν κατάφερα να το λύσω όπως πρέπει να λυθεί αυτό το θέμα. Κοιτάξτε, κάνουμε προσπάθεια να συλλέγουμε τα δέσποτα, να πηγαίνουμε να τα στηρώνουμε με τη δυνατότητα που έχει ο Δήμος, έτσι δεν είναι, και ακόμη περισσότερο. Όμως εδώ παρατηρείται το εξής φαινόμενο. Αδέσποτα τα οποία βλέπουμε σήμερα, τα οποία δεν τα είχαμε δει την προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή, τι γίνεται, έρχονται κυνηγοί, Ρωμά και άλλοι από άλλες περιοχές και αφήνουν τα σκυλιά τους εδώ, τα δέσποτα εδώ πέρα, με αποτέλεσμα εμείς τι να κάνουμε, να τα περισυλλέγουμε, να προσπαθούμε να δούμε πού ανήκουν, αν μεν αυτά είναι εμβολιασμένα ή έχουν, ξέρω εγώ, περάσει όλα αυτά, έχει καλώς και γνωρίζουμε την ταυτότητά τους διαφορετικά. Δυστυχώς όμως δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δεν έχουμε αυτή την παιδεία στην Ελλάδα. Έχουμε κάνει μία συνεργασία με το Δήμο Λαμίας για να γίνει ένα και άλλη Δήμη της Φιότιδας, σχεδόν όλοι, νομίζω πριν της Αταλάντης. Νομίζω ότι και το Καρπενής συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα κέντρο φιλοξενίας, το λέμε εντός εισαγωγικών, αδέσποτων. Συμμετέχει και ο Δήμος κατά ένα ποσοστό στη Λίδας. Λοιπόν, τι να γίνει τώρα, να μαζεύουμε τα αδέσποτα, τα δικά μας, να τα πηγαίνουμε εκεί, να στηρώνονται, αλλά ο νόμος, ο οποίος είναι πολύ αυστηρός και έχει αλλάξει προς το χειρότερο, θα έλεγα, δηλαδή εννοώ όσον αφορά εμάς τη διαχείρισή τους, να τα επιστρέφουμε στο χώρο που τα οποία τα βρίσκουμε. Αυτό το λέει ο νόμος. Γι' αυτό τα ξαναβλέπουμε πάλι. Έχουμε παρατηρήσει ότι τα παίρνουν, τα στηρώνουν, αλλά τα ξαναβλέπουμε στο χώρο. Αυτό το επιβάλλει αυτό ο νόμος. Δεν μπορούμε δεν να κάνουμε το κάνει ο Δήμος, ο κάθε Δήμος. Όχι το βέβαια. Το επιβάλλει ο νόμος. Όχι βέβαια. Και μάλιστα δεχόμαστε και αυστηρή κριτική και αυστηρό έλεγχο. Συχνά επισκέφτομαι τον εισαγγελέα, γιατί κάποιο σκυλί δεν βρέθηκε, κάποιο χτυπήθηκε, είτε από ένα αυτοκίνητο ή από οτιδήποτε. Και όλα αυτά, ξέρετε, δημιουργεί, δηλαδή απασχολούνται και οι υπάλληλοι του Δήμου και οι αιρετοί με τα αδέσποτα. Και οι πολίτες δεν είναι ικανοποιημένοι, γιατί φοβούνται, φυσικά δεν είναι, βλέπουν διότι και τα καημένα τα αδέσποτα. Εμείς δεν μπορούμε να τα πάρουμε τα σκυλιά και να τα πάμε κάπου αλλού. Ναι. Δεν γίνεται αυτό, σε καμία περίπτωση. Ολοκληρώνοντας λοιπόν, ο Δήμος στη Λίδας έχει δώσει βάση στον πολιτισμό. Μας είπατε στην αρχή θέατρο στον και τονίσατε, και στον αθλητισμό. Τονίσατε στην αρχή όσον αφορά το θέατρο για πρόσβαση σε αμαία. Τώρα τονίζετε και το θέμα ότι κάνετε ό,τι μπορεί να γίνει για, παραδείγματος χάρη, για τα αδέσποτα. Είναι ο πολιτισμός νούμερο ένα λοιπόν. Γιατί? Να πληρώσουμε αυτό. Δεν υπάρχει γιατί. Ο πολιτισμός είναι πώς να πω, η προσωπικότητά μας. Δηλαδή, ο πολιτισμός σε σχέση βέβαια με την εκπαίδευση, με την παιδεία μάλλον γενικότερα να πω, έτσι, είναι το α και το ω. Η οικογένεια και από εκεί και μετά αρχίζει η παιδεία και ένα κομμάτι της παιδείας είναι και ο πολιτισμός. Και αυτό έχει να κάνει και με τη διαχείριση και των αδέσποτων και τη διαχείριση του περιβάλλοντος και το σκουπίδι το οποίο βλέπουμε και τις καταστροφές που γίνονται. Έλεγα λοιπόν πριν για την όμορφη αυτή παιδική χαρά που φτιάξαμε. Ξέρετε ότι την έχουμε εξωτερικούς χώρους, μπορείτε να το δείτε κιόλας. Λοιπόν, το βράδυ πηγαίνουνε, δεν ξέρω ποιοι, και βάφουνε και γράφουνε τους στίχους. Το ίδιο έγινε και εδώ. Το βαγόνι αυτό το βάψαμε τρεις φορές. Αυτό τώρα είναι επιβάρυνση των δημοτών.
αυτοί που το κάνουν, δεν ξέρω ποιοι είναι, δεν θέλω να πω, εντάξει, θα πρέπει να προσέχουν γιατί επιβαρύνουν τις ίδιες οικογένειές τους με αυτό το πράγμα. Δηλαδή εγώ αναγκάζομαι να ξαναπληρώσω χρήματα για να κάνω την επισκευή αυτού του χώρου, τα οποία θα τα στερήσω από κάτι άλλο. Δηλαδή είναι αλληλένδετα αυτά. Για αυτή την παιδεία μιλάω, έτσι. Μιλάω δηλαδή για το επίπεδο του κόσμου, το οποίο πρέπει να δει το καλό με μισογεμάτο ποτήρι. Αυτό. Αυτό παρακαλώ και λέω και το σκουπίδι που θα πετάξει και την ανακύκλωση που πρέπει να κάνει, γιατί και αυτό είναι ένα κομμάτι του πολιτισμού μας. Και πέραν από αυτό, εντάξει, θα πάμε και στο θέατρο, θα πάμε και στην πρόσβαση σε άτομα τα οποία πρέπει να σεβόμαστε, ναι, που έχουν ανάγκες. Γενικότερα δηλαδή είναι όλο αυτό ένα κομμάτι της προσωπικότητας του ατόμου και εκεί εγώ στέκομαι. Άλλωστε θα ξέρετε ότι έχω εργαστεί κάποια χρόνια στο Διεθνή Οργανισμό, στο εξωτερικό, στην UNESCO. Και μόνο τα αρχικά του Διεθνούς Οργανισμού σημαίνει για τα Ηνωμένα Έθνη παιδεία, πολιτισμός και επιστήμες, δηλαδή science. Επιστήμες. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ένας διεθνής οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών στοχεύει σε αυτά τα τρία πράγματα. Η παιδεία, που σημαίνει όλα τα συνακόλουθα, πολιτισμός, που είναι κομμάτι, και βέβαια, εντάξει, επιστήμες, για να προχωρήσουμε να πάμε ένα βήμα μπροστά, γιατί εξελίσσεται ο κόσμος, έχουμε ραγδαία εξέλιξη, είμαστε στην εποχή της εξέλιξης, έτσι δεν είναι, των τεχνολογικών εξελίξεων και της ανάπτυξης.